Όταν έφυγα από εδώ ήμουν έτοιμο. Μείον 7 κιλά. Ναι. Τώρα είμαι μείον 5,5. Έχω πάρει 1,5 κιλό. Εσύ κάκαλε, γι' αυτό δεν αλλά κοίταξε τι έχω φέρει. Αρχίζει πάλι. Τα μπισκοτάκια. Πάλι. Ναι. Δεν θα φάμε το γλυκάκι μα και έχω μάθει καινούργιε συνταγέ. Στο μοναδικό γλυκό που θα μείνουμε εκεί είναι εσύ. Θα σε τρώμε κομματάκι. Έτσι ναι, να το δεχτώ. Έχω μείνει speechless. Πώ? Speechless. Άλλαξε περιοχή. Στο κουκάκι έμενε. Τι speechless μου λε. Ποια είναι αυτή η περιοχή. Για παράταμε. Που καθόμασταν στη μία από τις παραλίες που είχαμε πάει και τα λοιπά. Ναι. Ποια ήταν δίπλα που είχε. Την Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Α, βεβαίως. Κάπου... Δίπλα μου. Πιάσαμε κάπου σε κουβέτ. Πήρε το μάτι μου με την Αλεσάνδρα δίπλα. Άντε να σου πω και ένα καλό που θα σ' αρέσει. Τι? Όταν ανεβάσανε τη φωτογραφία αυτή, ναι. Όλοι γράφανε από πίσω, από κάτω, ότι, ότι ήσουν εσύ. Δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια. Ναι, τα έχει δει τα σχόλια. Ναι. Αλήθεια, παιδιά. Ναι, διότι στο πρόσωπο τη έμοιαζε. Ναι. Στα άλλα δεν. Να ανέβω λίγο ψυχολογικά. Τι στα άλλα δεν. Αυτές είναι μοντέλα που είναι για, για εσώρουχα. Ναι. Victoria ναι. Secret κτλ. Βεβαίω. Πολύ βυζί. Μεταξύ μα δεν είχε πολύ. Δεν είναι, δεν λένε δεν είχε πολύ βυζί. Δεν είχε πάρα πολύ στήθο, λένε. Δεν μιλάμε, μην είμαστε κάφροι. Τι προφανώ μετά στι φωτογραφίε τα κάνουν Photoshop και τα ανεβάζουν και τα αυτιά κτλ. Ήταν. Είναι και τα νησιωτικά, μην νομίζεις. Μάλιστα, λέω φαίνεται. Γι' αυτό. Ελληνίδες. Ελληνίδες. Πώς να έχω μάρτυρα. Ναι. Πόσες φορές τη σκέφτηκα και τη συνέκρινα. Πολλές. Τρελαθήκαμε. Δεν γύρισα την πλάτη μου στην Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, την οποία την είχα. Με συγχωρείτε, χεσμένη την είχα. Χεσμένη την είχε στο κατάλαβα. Λοιπόν, τι διάβαζα, γιατί τώρα που ήταν καλοκαίρι. Σαν πεντατζή είναι. Η φωνή σου είναι μια χαρά μου. Χάλια, λοιπόν. Είναι χοντρή. Έχω καιρό να μιλήσω. Η φωνή είναι χοντρή, όχι τίποτα άλλο. Δεν κατάλαβα. Πάλι τα ίδια, θέλει άλλο. Μην ξεβρακωνόμαστε. Αυτό που φοράω είναι medium, το καταλαβαίνεις. Είναι, θα το καταλαβαίνω. Ε, τι να κάνω, και μάλιστα το σκύβω, κοίταξε. Όπα, το ξεράκι. Καλή τη σκύβη μπροστά. Του σκύβω και να του δείξω. Εγώ γιατί πρέπει να τα βλέπω και να τα ακούω αυτά πρωί-πρωί. Πείτε μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Να βλέπεις τι κορμιά κυκλοφορούν εδώ μέσα. Οι τελευταίες έρευνες στην Αγγλία αποκαλύπτουν ότι πρόσεξε. Τα πρόβατα μπορούν να θυμούνται πρόσωπα. Αλήθεια. Ναι, ναι, τα πρόβατα, όχι τα βόδια μου, ωραία. Δηλαδή, αν με δει με έναν απρόβατο και με δει μετά από ένα χρόνο θα με θυμάται. Αξεχάστου. Ναι. Ειδικά αν σε δει μέσα το ταψί και να είναι μπροστά του και οι πατάτες. Τώρα πραγματικά όμως. Θα έχει ρε παιδί μου όπως θα είναι το κεφάλι του μέσα στο ταψί. Έλα τώρα. Θα έχει τις πατάτες μπροστά και θα ακούνε και αυτή τη φάτσα. Τη θυμάται τη φάτσα. Εγώ θέλω να με βλέπει και να μου κάνει μπε. Δεν έχει μπε. Τις πατάτες μπε. Καλή μέρα βελοπαρεάκι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν, έχετε αγάπη μεταξύ σας κτλ. Άντε να μπείτε σε ένα ρυθμό, λέει σιγά σιγά. Γιατί σαν πολύ ξεσαλώσατε το καλοκαίρι, όλο ταξιδιάκια μου λέει μου ήσασταν, αλλά εμείς εδώ πιστές τσαουσοπουλίνες και μπρεκφαστίνες σας περιμέναμε. Τσαουσοπουλίνα είναι ο Παναγιώτης από τη Νέα Ιωνία. Καλώς την ακασάρισε! Τι κάνεις κουκλίτσα μου. Καλημέρα στην κοινότητα. Καλημέρα, καλή σεζόν. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω. Ναι! Κάτσε τώρα γιατί ακόμα δεν έχω. Με τα αυτιά μου δεν έχω συνηθίσει. Καλημέρα, καλημέρα, ακριβώς σε 7. Καλημέρα! Καλημέρα! Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Πες τα όλα! Γεια από την αρχή! Γεια σε! Τα παράθυρα, ρε! Άνοιξε τα παράθυρα, ρε! Άνοιξε! Αναγκαίνει! Επειδή αυτή η εκπομπή... Θα κλάψω! Με ψήνε ή με σίγμα, δεν κατάλαβα. Γιατί υπάρχει προγραμματισμός. Υπάρχει προγραμματισμός. Υπάρχει! Υπάρχει! Φεύγουμε την Παρασκευή 25. Όσο θα υπάρχεις, θα υπάρχουν! Ωραία τα λέει, ωραία τα λέει, ωραία τα λέει. Φεύγουμε την Παρασκευή 25 Ιουλίου. Και θα επιστρέψουμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Αλλά, στις 12 Σεπτεμβρίου είναι η Παρασκευή. Σκευή, σκατά. Στις 15 θα επιστρέψουμε. Βρέθηκα απ' έξω. Λιποφύλακας. Ποιος είδε την πόρτα. Ναι, και πού είχε πάει προς νερού το άνθρωπος. Τι προς νερού. Βρε Μιχάλη τώρα. Α, έχει πάει κάτω νερού. Ναι, δεν μπορεί ο φύλακας να κάνει αυτό. Προς νερού το λένε οι εξιντάρες τώρα. Μην χρησιμοποιήσετε τις εκφράσεις. Κοντεύει. Βρε Άννα Χαβή. Λουλουδάκι. Σιγά το λουλουδάκι το μαλαμένο. Έλα ρε, πανέμορφη. Κάτσε. Δεν βλέπω κανέναν. Περιμένω 5 λεπτά, δεν έρθε κανένας και λέω. Θα πηδήξω. Πρωί-πρωί. Παιδιά, θα πήδαγα. Ναι, και γιατί. Τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Το έκανε ή όχι. Όχι, γιατί. Να είδε. Πάλι ατυχία. Πάλι στη στιγμή. Όλε αυτέ τι μέρε που έχουμε έρθει, δηλαδή έχουμε έρθει πιο νωρί. Άκουγα την εκπομπή από τα αποσπάσματα κλπ. Πώ θα ξαναγίνει αυτό. Εύκολα. Δεν ξέρω. Πρέπει να μαζευτείτε λίγο. Θα ήθελα να σα πω, δηλαδή θα το ομολογήσω. Έχω γίνει φαν μου. Έχει γίνει φαν σου. Αρχίσαμε.
Μιχάλη μου, μου έλειψες. Τόσες μέρες χωρίς εσένα. Πώς ξύπναγα το πρωί. Μιχάλη. Θες να παντρευτούμε, Μιχάλη. Το έχει χάσει, ναι. Έτσι. Είναι ερωτευμένος μαζί μου πια. Λες αϊντού στον εαυτό σου. Βέβαια. Η κίνηση είναι μέτρια μέχρι στιγμής. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έχεις ομορφήνει πάρα πολύ. Πες κάτι. Τόσες μέρες. Έμα. Μία μέρα. Μία Σταμάτα. Μέρα δεν πέρασε που να μην σκεφτώ πάνω από 18 φορές. Αλήθεια. Ήθελα 20. 6, 18. 6, 8, 20. Ναι. Τόσο. Συμφέρει. Η κίνηση είναι μέτρια. Σημαντή είναι αυτό. Έχει πάρει το κουρτινάκι από την κουζίνα και έχει φορέσει. Άντε πάλι, δεν αρχίσαμε καλά. Δεν γιατί? Αρχίσαμε και φαινόταν σήμερα ότι φοράει κάτι πολύ ωραίο, καλά. Αλλά κάνει κουρτινέ λίγο. Κάνει πώ το λένε, ρε παιδί μου, αγρικία. 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 Ναι. Αυτό μου κάνει και λίγο άγριο. Έτσι. Είναι ωραίο. Για θα λέγε. Το πάρω θετικά. Πάμε. Μιχάλη, δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι κάνει. Καλά, ποιο είναι. Ποιο έχει τα γενέθλιά του εσύ σήμερα. Εγώ, ναι. Τέλεια. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Το μικρό σου όνομα ποιο είναι, γιατί μας το δώσανε. Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Λέει, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τις αδελφές σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τη μάνα σου και όλο το σόι. Όλο το σόι. Καλά, να πάω, ε. Δεν ξέρει τι τράβηξα μετά αυτό να δω στην Μιχάλη. Τι τράβηξε πάλι. Δεν το ξαναπαίρνω μαζί μου. Όλο έτσι λε και τον παίρνει, να μην τον ξαναπάρει όμω. Καταρχήν, εκτό του ότι πηγαίναμε στη θάλασσα αργά στι 3 ώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γιατί ξέρεις τι έκανε. Τι έκανε. Καταρχήν όλη την ημέρα έβλεπε τα τουρκικά. Αχ. Όταν εκεί έβλεπε τουρκικά όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα τουρκικά. Καλά έκανα. Και καμιά φορά μια μέρα χάθηκε το σήμα του αντένα και άρχισε να βρίζει τα τουρκικά. Δεν μπορεί να χάσει. Μα πραγματικά. Πόσες πισίνες σου είχα. Είχες δύο μπορώ να πω. Μία για. Είχες ένα πριβέ στο δωμάτιό σου. Και μία τεράστια. Ναι, αυτή την τεράστια μπαίναμε όλοι μαζί μέσα. Όλοι μαζί ακούω. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Ποτέ. Μία φορά. Έμπαινα πάντα μόνο μου. Δεν τους άφηνες να πούνε. Δεν ήθελα το βλάκα δίπλα μου, δεν ήθελα. Τι έκανες χιλιόμετρα. Στη μεγάλη μια φορά μου φύγαν. Τι λες. Στη μεγάλη μια φορά μου φύγαν. Τι σου φύγαν. Δεν τα άτυχα, Μιχάλη, μέχρι να βγάλω έξω. I cannot understand you. Τι είναι αυτό, τι σου φύγαν. Μη του το πεις. Φύγαν τα τσισάκια, λέει χάτρο, πώς το λέτε. Και κολύπησες. Λύθι, θα πάω ξέρω να κάνω μπάνιο. Μιχάλη μου, ήταν μακριά η τουαλέτα μου, την έχεις βάλει και εσύ εκεί πέρα πάνω, μέχρι να πάω εκεί. Μιχάλη. Αφού είχε αποδυτήρια από κάτω, δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Ρε ηλίθιε. Λέω, θα τα ρίξω εδώ που είμαι και πιο κοντά. Μιχάλη, ότι κολύψεις τα τσισάκια του. Δεν το ξέρω να παίρνω μαζί. Απαπα. Ξεράσω. Το ντρέπεσαι. Γύφτο που θέλεις εσύ και. Θες και έπαυλη ηλίθιε. Σε φαντάζομαι. Χαλαρώ να απολαμβάνω. Γι' αυτό δεν έπιανε το μαύρισμα. Αυτή η Αμπρόζιο, γιατί δεν μου τη λέει την εμπορία, επειδή είναι Βραζιλιάνα. Είχε ωραία οπίσθια. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουν μυστικό. Τι έχουν. Δεν έπεσε να κάνει μπάνιο. Δεν φώναζε. Μάικο, δεν τα λες. Ο Μιχάλης κοιτάει μόνο τα μάτια. Για λέγε. Λοιπόν, δεν σας είπα ποιο είναι το μυστικό για τις Βραζιλιάνες να έχουν τόσο ωραία πίστια που αρέσουν σε εσάς τους άντρες. Το μυστικό εσύ γιατί το τηρείς. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό που τρώνε. Τι τρώνε. Τρώνε φασόλια και ρύζι. Τι φασόλια. Βεβαίως, για να έχουν αυτά τα οπίστια και το σώμα. Φασόλια τι, αυτά τα. Τα φασόλια. Ελάτε, να σου πω κάτι. Είμαι με την Αμπρό. Μου κρατουράσει και σπισίδι. Δεν σε ξαναφέρνω, ρε. Άντε από εκεί κάτω. Είδα και καινούργια πρόσωπα εδώ στο διπλανό μαγαζί. Α, βεβαίως και έχουμε καινούργια πρόσωπα. Καλή αρχή. Καλή αρχή στα παιδιά, στον Μάκη Πουνέντι. Βεβαίως. Την Ελένη Τσολάκη. Και τη Μαρία Φραγκάκη. Και τη Μαρία Φραγκάκη. Από αυτές τις δύο έχουμε βρήσει καμία ποτέ. Έχουμε βρήσει. Σιγά που θα φύνατε. Την Μεσαία, την Τσολάκη. Παρ' όλα αυτά, η ομορφιά δεν μετακομίζει. Η καλύτερη είναι εδώ. Και η πιο όμορφη. Να τώρα τέτοια λέει και με συγκινεί. Με έχει στα πατώματα. Να το λέμε αυτό. Έτσι, συμφωνείς. Έχουμε και εμείς μία. Όχι εμείς και εμείς, έχουμε εμείς την μία, τη μοναδική. Έτσι, παιδιά. Πού ήταν διακοπές, ξεχάσατε να γυρίσετε. Πού να δείτε του χρόνου. Υπολόγισα ότι του χρόνου θα φύγουμε πάλι 25 Ιουλίου. Αλλά 12 του μηνός Σεπτεμβρίου είναι Παρασκευή, άρα θα έρθουμε 15. 55 μέρες. Μάλιστα. Είδα και το σπιτάκι που παραθερίζατε. Ναι. Το φτωχικό σας. Σας πω όλα πια. Είναι ταπεινός.
Να χαμομιλάκια. Πίστευτη γκάφα Μπαράκ Ομπάμα, αντί να στείλει τα αεροπλανοφόρα στη Συρία, τα έστειλε στη Σύρο, στρέφοντας τους πυράβλους στο σπιτάκι του Προέδρου του νησιού. Έξαλλοι κάτοικοι σήκωσαν πανό στο λιμάνι με το σύνθημα: Ομπάμα, are you serious? No, ποιο ήταν το ψέμα. Ότι ο αυτός έστειλε τα αυτά του. Ο αυτός έστειλε τα αυτά του και άλλοι λέγανε πάρτα αυτά σου πιο εδώ. Σωστά. Σωστά. Από πού καταλαβαίνει, θα καταλάβει μια γυναίκα ότι αυτός ο άντρας που έχει δίπλα της, που θέλει, που ποθεί, είναι ο άντρας που θα είναι και καλός για να συνεχίσει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, να κάνει παιδιά μαζί του. Οικογένεια. Πού θα καταλάβει ότι θα είναι καλός πατέρας και τα παιδιά, δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Από πού καταλαβαίνει, δηλαδή. Είμαι εγώ και εσύ, βρε παιδί μου. Ναι. Άντε πάλι εσύ, δύο. Τώρα τι παράδειγμα έφερα. Από πού θα το καταλάβω ότι εσύ είσαι ο ιδανικός για μένα. Δεν έχει καταλάβει τόσα χρόνια μας. 5 χρόνια είμαστε μαζί. Φαντάζομαι από τα συμφραζόμενα, Μαρία. Όχι. Πώς φέρεται, πώς έτσι, ποιες είναι οι απόψεις του. Φαίνεται από τους όρχες. Ντροπή. Παιδιά, η έρευνα το λέει το Αμερικανικό Ινστιτούτο. Πες μου, θα αρχίσει να μου τα κοιτάς τώρα. Ντροπή, παιδιά. Κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε. Να σου πω. Παιδιά, ναι, κι όμως. Θα το πω πώς το λέει τέλος πάντων. Έτσι, παιδί μου, πες το. Λοιπόν, αν από το πρώτο ραντεβού δείτε, παρατηρήσετε. Α, στο πρώτο ραντεβού. Βέβαια. Βγήκαμε σε. Γιατί να χάνω χρόνο μαζί σου. Και θα μου βάλεις χέρι και κάτω. Και θα πρέπει να με κοιτάξεις και εκεί. Θα ρίξω μια κλεφτή ματιά. Πες μου ότι θα με ζυγιάσεις κιόλα. Θα κερδίσετε δώρο ένα αρωματικό σετ περιποίησης ο σώματος. Ρε Μιχάλη, τι θέλεις? Είμαστε τρεις εδώ. Ποιες είναι οι τρεις? Εγώ, η αδερφή μου και η θεία μου. Και είμαστε και συναδέλφισες. Τι θέλει, θεία σου, εκεί πέρα. Δουλεύουμε, καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, θεία. Αχ, η άλλη στο βάθος είναι η πιο τσαπερδόνα, την άποψα. Ναι, είναι, όντως. Είναι γλυκές. Όντα. Είμαστε γλυκές. Για πείτε μου, ωραία, θα σας δώσουμε τρία αρωματικά σετ περιποίηση σώματος. Εντάξει. Ναι, μάλιστα. Μείνε στη γραμμή. Και αν χρειαστεί, θα έρθω να σας αλείψω εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Τέλεια. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει στην Κίνα σε μία από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της Κίνας που είναι και πάντα γεμάτη αυτοκίνητα. Ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε ένα ασυγκράτητο ζευγάρι Κινέζων να κάνει σεξ μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα ταξί εν κινήσει. Ένας μοτοσυκλετιστής όμως, αυτό από τις μάρτυρες απ' έξω, του πήρε ήδη. Ήμουν, λέει, στην ίδια λωρίδα με το ταξί, τους είδα στην αρχή να φιλιούνται και να αγγίζονται. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν σεξ, μετά αποφάσισαν να τους φωτογραφίσουν. Τι τα λέω εγώ, έχω το. Να φύγει το βίντεο! Παναγία μου! Ρε παιδιά, με διακόπτετε την. Έκτακτο πάλι. Έκτακτο πάλι, Μιχάλη μου. Είχαμε έκτακτο καλοκαιρινού αυτή τη φορά. Για λέγε. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο γνωστός στυλίστ, σχεδιαστής, πήγε στην παραλία του Μητσοτάκη στην Κρήτη και ακούστε τι έπαθε. Τι. Ο Ιταλός σχεδιαστής κούτσενε. Κάτι, θα τον είχε πειράξει την παντόφλα του, ξέρω. Μιχάλη μου, ναι. Τι είχε συμβεί? Ναι. Πάτησε έναν αχινό. Εντάξει. Στραβοπάτησε. Ναι, και τώρα φταίει ο επίτιμος. Και στραβούληξε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Παιδιά, με ανοιχτό στόμα διαβάζω εδώ. Έμειναν οι νοσοκόμοι. Δείξε μου το ανοιχτό στόμα. Έμειναν νοσοκόμες και χειρουργοί των εκτάκτων περιστατικών στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Όταν κλήθηκαν να χειρουργήσουν έναν άνδρα για να αφαιρέσουν ένα πυρούνι. Ένα πυρούνι. Από το πέος του. Πυρούνι στο αυτό. Κάποια νύση κόψαν το γεύμα. Τι δουλειά έχει εκεί το πυρούνι. Ο 40χρονος αποφάσισε να εισχωρήσει το 10 εκατοστό πυρούνι εκεί στο. Ναι. Α, παιδιά. Για να νιώσει, λέει, κάπως διαφορετικά. Πόσο πια πυρούνι. Βάπου να τα φας, είπαν. Λοιπόν, είναι μια πραγματική αγγελία και θα σας τη διαβάσω ακριβώς όπως τη βρήκα. Σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθήκατε σε απόγνωση με κάποιες δουλειές στο σπίτι και ειδικά με το μαγείρεμα. Του το λέει η αγγελία ή το λες εσύ? Η αγγελία, βρε Μιχάλη. Okay, ναι, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας βοηθήσω. Είμαι μάγειρας, ξέρω τα πάντα από ελληνική κουζίνα. Έρχομαι στο σπίτι σας και σας μαγειρεύω γυμνός, χωρίς να σας απασχολώ. Βλέπω εγώ τα αυτά του αυτινού. Βεβαίως. Εσείς μπορείτε να απολαμβάνετε τον καφέ σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Και εγώ θα προχωράω μέσα, θα μαγειρεύω και γκλάπα τη, γκλούπα τη, γκλάπα τη. Έτσι, εσύ το καφέ. Άσε με να δούμε, και εμείς λίγο δηλαδή. Μαγειρεύει. Μάγειρα, δεν είναι μαγειρεύει. Είναι σεξι, άκου και το υπόλοιπο. Και βέβαια είναι δωρεάν, αρκεί να δειπνίσουμε μαζί με τα πιάτα μου. Δωρεάν προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μετά το δείπνο φεύγω χωρίς ανταλλάγματα. Ξεκάθαρο αυτό. Είμαι 100% αρσενικός. Τρως εσύ και αυτός είναι γυμνός απέναντί σου. Ναι. Ναι. Είναι πολύ σεξ. Άκου. Ναι. Είμαι, λέει, 100% αρσενικός. Ναι. Καθαρός. Μην ορχίζεσαι. Και ξυρισμένος πάνω κάτω με καλό σώμα. 1,85 ύψος, 85 κιλά και εμφανίσιμος. 85 κιλά είναι παχουλούλης. Τώρα μην το λαδούμε. Έχει γλίτσα του. Ταρτάνας. Τώρα 85 κιλά είναι χοντρέλο. Ακριβώς. Αυτό λέω. Εγώ που είμαι 1,87 και είμαι 77 κιλά. Αυτός πώς είναι 85. Εσύ μπροστά το
είσαι πολύ πιο πάνω. Εντάξει. Δηλαδή, δεν είσαι κοντρέλο. Θα έρθω εγώ γυμνό σπίτι σου, εντάξει. Αυτό, αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και άμα φάτε. Γιατί να μην φάμε. It's a deal now. Τι σημαίνει. Σχεδιάζοντα τη Μιχάλη μου τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, βήματα, φωτογραφίζει μαλάκια. Τι κάνει? Φωτογραφίζει μαλάκια. Είναι σωστό ο τόνο για να δω. Ναι. Α, οκ, okay, σωστό είναι. Για λέγει. Τις επόμενες Μιχάλη με επαγγελματικές του κινήσεις σχεδιάζει ο Λάκης Γαβαλάς. Να αλλάξει τον τόνο. Βρε, παιδιά. Ο οποίος Μιχάλη μου φαίνεται αποφασισμένος να μην μείνει μακριά από τη δημοσιότητα. Μάλιστα. Προς το παρόν πάντως φρόντισε να ξεπουλήσει όλα τα ρούχα του στο κατάστημα στο Κολωνάκι, βάζοντας κυριολεκτικά τρελές προσφορές. Τα ρούχα δηλαδή από το γάλα, από το περιστέρι που τα φτιάχνει, τα φέρνει στο Κολωνάκι τα πουλί. Για να συνεννοούμε εδώ μέσα. Ο επιχειρηματίας Μιχάλη μου δήλωσε πως αυτό που γίνεται είναι ένα ξεπούλημα, ξεπουλιέται ό,τι παλιά. Μάλιστα. Είτε λέγεται αναμνήσεις, είτε κακή ενέργεια, είτε διαστρεβλημένο παρελθόν. Είτε απλήρωτα πράγματα και διαμαρτυρημένα. Αυτό. Ναι. Στο μεταξύ, Μιχάλη Μολάκης Γαβαλάς θα έρθει ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Α, θα ξαναπάει μέσα. Σε ένα μήνα από τώρα. Α, ωραία, στις 11 τέλεια. Οκτωβρίου για τη μη απόδοση του ΦΠΑ ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλεια, στο δημόσιο αυτό. Πίνατς. Μέχρι τότε, Μιχάλη μου σκοτώνει την ώρα του φωτογραφίζοντας μαλάκια. Σου λέω, άλλαξε τον τόνο. Ω! Λέω να βγάλω μερικές ετικέτες. Έχω μόνο 20 δολάρια στην τσέπη μου. Κυνηγάω και κοιτάω να ξανάρθω. Αυτό είναι πολύ γαμάτο. Ναι, μπαίνω στο κλαμπ, λέω τι γίνεται. Ναι, 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 έχω μεγάλο πέος. Έχω φουσκώσει από τις μπούρδες. Αλλό. Παρακαλώ. This is fucking awesome. Καλημέρα! Καλημέρα! Πάρα πολύ καλά. Τώρα θα σε φιλήσω χωρίς να το πεις όμως δυνατά. Θα το πεις στον εαυτό σου μέσα, τώρα θα τη φιλήσω. Γιατί είσαι λίγο διστακτικός, είσαι λίγο δηλός. Δεν θέλω τίποτα χαστούκια και τέτοια και ιδίες και τράβα πιο εδώ. Όχι, αλλά... Αν επιχειρήσω, θα κάτσεις. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις βρει το σωστό timing. Όχι όταν εγώ δεν είμαι σε φάση τέτοια. Και θα πεις από μέσα τώρα θα τη φιλήσω. Ναι, φιλήσω. Γιατί είναι λίγο δηλός. Εγώ είμαι δηλός. Ναι, έχεις και ανασφάλεια. Χώσου επιτέλους. Και όταν λέω χώσου, εννοώ μην το. Το... Όχι σε αυτό. Αυτό το. Όχι το και άλλο. Έτσι, βρε Μιχάλη. Με τρόπο. Σιγά σιγά. Λες και είμαστε σε ορυχείο και σκάβουμε σιγά σιγά. Α, λίγο λίγο θέλεις. Λίγο λίγο λίγο. Και πρέπει να δαγκώνεις ενδιάμεσα ελαφριά. Χιλάκι κάτω. Λίγο λίγο. Το κάτω χιλάκι. Το τόσο όσο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αποδεχτώ την τιμητική πλακέτα η οποία μου απονέμεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Αμέσως να αποδώσεις οι τιμητικές πακέτες. Έχω αρχίσει και βαριέμαι. Και start τα χέρια. Τώρα. Καλά, όχι. Λίγο. Χέρια ξέρω. Δίρτινα, δίρτινα. Όχι. Δίρτι. Δίρτι. Δίρτι, Τανάση. Μιχάλη, δεν θα με δει. Να επικροτείς και να μου λες ναι. Παιδί μου, δεν με θέλει. Δεν με θέλει. Θέλει να φύγω. Είσαι τρελή. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Μην είσαι τρελή. Μην είσαι τρελή, εσύ. Εμένα είπε τρελή. Δεν είπα. Ότι μπλεχτήκαμε στις τρελές από μένα. Ξεκινήσαμε στις τρελές από μένα. Θα παρεξηγηθούμε κιόλας. Και να σου πω και κάτι. Αυτή η φιλία μόλις χάλασε. Να, αυτή τη στιγμή. Εσύ και εγώ δεν είμαστε φίλοι πια. Δεν με αγαπάς. Ποιο είναι εδώ, τι είναι εδώ. Η πάντα κεφάτη Αλεξάνδρα Λοΐζου. Γιατί είναι πάντα κεφάτη, τι είναι, δηλαδή δεν καταλάβω, πρέπει να είσαι ηλίθιος για να είσαι πάντα κεφάτη. Είναι θετικός άνθρωπος. Απλά είναι θετικός άνθρωπος, βέβαια. Δεν λέω για την κοπέλα. Αλλά τώρα το πάντα. Δεν είπα να πει ότι. Μα ακούει η γυναίκα, Μιχάλη, τώρα τρελά. Δεν λέω για την ίδια, στο ξαναλέω. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.